αγαπητοί φίλοι. Σήμερα, η μέρα που η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τον μεγάλο αγωνιστή και ομολογητή της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεως έναντι του σκότους και του ψεύδους των αιρέσεων και των κακοδοξιών, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να διαδηλώσουμε αφενός την αντίθεσή μας στη συστηματική αποδόμηση της πίστεώς μας που διενεργείται δυστυχώς μέσα από το σχολείο με τα νέα προγράμματα και βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών και αφετέρου την αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την επαναφορά της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής στα παιδιά μας. Τα πολυθρησκειακά. Τα πολυθρησκειακά προγράμματα και βιβλία που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να εισαγάγει αυταρχικά στην παιδεία μας, αποξενώνοντας τα από τη θεολογία της χριστιανικής μας παραδόσεως, μας ανάγκασαν να βγούμε στους δρόμους και στις πλατείες για να διεκδικήσουμε τη διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης που παράνομα οι υπεύθυνοι στερούν στα Ορθόδοξα παιδιά μας, το αυτονόητο δηλαδή που απολαμβάνουν οι χριστιανοί στις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα μας, μετά από 180 περίπου χρόνια ορθόδοξης διδασκαλίας στα σχολεία, το Υπουργείο από το 2016 εγγενιάζει μια περίοδο χριστομαχίας. Εντελώς αντιδημοκρατικά και ιδεολειπτικά επιβάλλει αντιχριστιανικά θρησκευτικά στο 90% του μαθητικού πληθυσμού που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, προκειμένου να πετύχει έτσι τη μετάλλαξη του ελληνικού σχολείου και κράτους από ορθόδοξο σε ουδετερόθρησκο. Δύο είναι οι στρατηγικές που επέλεξε για το σκοπό αυτό στη διδασκαλία των πολυθρησκειακών προγραμμάτων και βιβλίων. Πρώτον, η μετατροπή της εξαποκαλύψεως πίστεως του Χριστού σε θρησκεία. Και δεύτερον, η συστηματική ανάμειξη της ορθόδοξης διδασκαλίας με τις διδασκαλίες των θρησκειών, προκειμένου να επέλθει μέσα από τον θρησκευτικό συγκριτισμό, τη θολούρα και τη σύγχυση, η απομείωση της ορθόδοξης πίστεως και η ομογενοποίησή της με όλες τις θρησκείες. Η μεγάλη απάτη όμως που γίνεται. Όχι στα νέα χριστιανικά! Όχι στα νέα χριστιανικά! Όχι στα νέα χριστιανικά! Η μεγάλη απάτη όμως που γίνεται είναι ότι όλων αυτών των πολυθρησκειακό ακταρμά τον βαπτίζουν και τον προβάλλουν στους αδαείς ως ορθόδοξη διδασκαλία. Ας μας πούν όμως πότε η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία υιοθέτησε τέτοια πολυθρησκειακή διδασκαλία για μικρούς ή μεγάλους χριστιανούς. Γνωρίζουν ότι όλα αυτά που επιβάλλουν τα προγράμματα και τα βιβλία τους απευθυνόμενα σε Έλληνες Ορθόδοξους μαθητές τα θεωρεί η Εκκλησία αιρετικές κακοδοξίες, διότι αντιτίθενται στη διδασκαλία του Χριστού και συμβάλλουν στην αμφιβολία, την αλλίωση και την αμφισβήτηση της πίστεως και συνεπώς στη διακινδύνευση της εν Χριστώ σωτηρίας των πιστών. Αναφέρουμε για παράδειγμα ορισμένα χαρακτηριστικά διδακτικά κείμενα. Στο ίδιο βιβλίο, αγαπητοί μου, στην ίδια τάξη και στην ίδια ενότητα που οι μαθητές μαθαίνουν ότι ο Χριστός είναι δημιουργός του κόσμου και της ζωής, μαθαίνουν παράλληλα ότι ο Αλλάχ, ο ένας και μοναδικός Θεός, ο παντοδύναμος και παντοκράτορας που έπεσε τον άνθρωπο, δημιούργησε τον κόσμο και προνοεί συνεχώς για το σύμπαν. Επίσης, έχουν το θράσμα.
γράψος να γράφουν σε αυτά τα βιβλία ότι ο Μωάμεθ είναι η σφραγίδα των προφητών και θέλουν να τα μάθουν αυτά τα παιδιά μας. Ότι το Κοράνιο είναι θεόπνευστο και θεόστατο βιβλίο και ότι παραδόθηκε στο Μωάμεθ από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Λοιπόν, κανείς, εκτός από τη θρησκευτική σύγχυση και το συγκλητισμό, υπάρχει κάποιος υγιής λόγος για να μαθαίνουν τα παιδιά, τα ορθόδοξα παιδιά, αυτές τις αντιφατικές με την πίστη τους γνώσεις? Ποια παιδαγωγική αρχή το ορίζει ή το επιτρέπει αυτό για μαθητές και μαθήτριες από 7, 8 έως και 13 ετών? Οι Ορθόδοξοι μαθητές επίσης δίπλα στο Πάτερ ημών, το οποίο, προσέξτε, τους παρουσιάζεται μόνο σε μετάφραση στα σχολικά βιβλία, μαθαίνουν και την προσευχή στον Αλλάχ με περιεχόμενο αντιφατικό με τη δική τους πίστη και με σαφή στόχο τη δημιουργία ή την καλλιέργεια του θρησκευτικού συγκριτισμού και της σύγχυσης. Όχι στα νέα θρησκευτικά! Όχι στα νέα θρησκευτικά! Τα ορθόδοξα παιδιά, στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου σχεδίου εμποτισμού τους με το διαθρησκευτικό πνεύμα, καλούνται δυστυχώς να μάθουν μέσα από το Κοράνιο ότι ο Θεός μουσουλμάνων, χριστιανών και Εβραίων είναι ένας. Σε άλλο σημείο διδάσκονται πάλι μέσα από το Κοράνιο να μην λατρεύουν παρά μόνο τον Αλλάχ. Το ίδιο το νέο πρόγραμμα αναφέρει ότι τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σύμβολα και τα ονόματα του Θεού των Αβρααμικών θρησκειών. Μία δε από τις θρησκείες αυτές θέλουν να είναι η χριστιανική πίστη. Και όταν λένε ένας Θεός των Αβρααμικών θρησκειών, εννοούν ότι είναι ο ίδιος Θεός για αυτές τις τρεις θρησκείες. Αυτά δεν μπορούν να τα μαθαίνουν στα ορθόδοξα παιδιά μας. Χιλιάδες τέτοια μαργαριτάρια δηλητηριάζουν τα παιδιά μας με τα πολυθρησκειακά αυτά προγράμματα και βιβλία. Μερικά από αυτά, μάλιστα, τα ανέφερε ο Μακαριότατος το Σεπτέμβριο του 2016, πριν καταλήξει να πει ότι είναι όλα αυτά ακατάλληλα και επικίνδυνα, ότι θα προκαλέσουν ζημιά στους νέους και στην κοινωνία μας και ότι αποτελούν επιχείρηση αλλοιώσεως της πίστεώς μας. Η Εκκλησία μας έχει διακηρύξει και διακηρύττει πάντοτε ότι θέλει το μάθημα των θρησκευτικών να έχει ορθόδοξο προσανατολισμό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι η Εκκλησία θεωρεί πως είναι ανάγκη να νιώσει το παιδί ως μέλος της, στο πλαίσιο πάντοτε του δικού του πνευματικού επίπεδου, ότι η Ορθοδοξία είναι ο ξεχωριστός και μοναδικός τρόπος ζωής της Εκκλησίας που οδηγεί τον άνθρωπο μέσω της καθάρσεώς του στην πορεία προς την αθανασία, στην εμπειρία του αληθινού νοήματος και σκοπού της ζωής. Ο ορθόδοξος προσανατολισμός της δασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών δεν επιτρέπει να εισχωρούν σε αυτήν ξένες δασκαλίες θρησκειών όπως προτείνουν τα νέα πολυθρησκειακά προγράμματα σπουδών. Τους λέμε λοιπόν, αν δεν το ξέρουν να το μάθουν, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μία θρησκεία με την κύρια σημασία του όρου, αλλά η πίστη στη μοναδική αποκάλυψη του αληθινού Θεού στον κόσμο και στον άνθρωπο. Οι θρησκείες ή οι φιλοσοφίες μπορεί να είναι για τους δικούς τους οπαδούς οι καλύτερες θεωρίες,
Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς όμως, μικρούς ή μεγάλους, οι θρησκείες και οι φιλοσοφίες έχουν μόνο πληροφοριακή και εγκυκλοπαιδική αξία. Γι' αυτό άλλωστε οι μαθητές στην κατάλληλη ηλικία, αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, της Δευτέρας Λυκείου, διδάσκονταν πάντα πληροφοριακά όμως μόνο για τις θρησκείες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα νέα πολυθρησκειακά προγράμματα δεν συνδέονται ως μάθημα θρησκευτικών με κάποια θεολογική ή εσχατολογική αναζήτηση και προοπτική του ανθρώπου, αλλά περιορίζονται μόνο σε ένα κοινωνικό και πολιτικό στόχο που είναι άκουσον, η δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Εκεί κατάντησαν τα θρησκευτικά. Να ενδιαφέρονται πώς θα στήσουν μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην Ελλάδα. Ο Ορθόδοξος μαθητής όμως είναι ανάγκη να γνωρίζει τι έκανε για αυτόν ο Ιησούς Χριστός. Ότι δηλαδή από τον Σταυρό ο Χριστός κορπάει αθανασία στους ανθρώπους. Ότι με την ταφή του ανοίγει τις πύλες του Άδου και ανακαινίζει τη φθαρμένη φύση των ανθρώπων. Και ότι με την Ανάστασή του νίκησε και νικά τον θάνατο. Αυτό είναι κατά τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Αυτό είναι κατά τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς, εκείνο το οποίο ουδε μία θρησκεία έχει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ανυψώνει τον Χριστό υπεράνω όλων των ανθρώπων και όλων των θεών, των ανθρωποκεντρικών θεών. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κατά τρόπο μοναδικό και αναμφισβήτητο δεικνύει και αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ποιον λοιπόν... Όχι στους πατέρους, όχι σκεπτικών! Όχι στους πατέρους, όχι σκεπτικών! Ποιο λόγο λοιπόν μπορεί να έχει η Εκκλησία μας για να δεχτεί τα πολυθρησκειακά προγράμματα όταν διδάσκουν με ισοπεδωτικό και εξουσιαστικό τρόπο τον Χριστό και τους διδασκάλους των θρησκειών? Για ποιο λόγο να συμφωνήσει η Εκκλησία με τις κακοδιδασκαλίες των νέων προγραμμάτων που θεωρούν και αποδέχονται ως Θεό έναν κοινό για τον χριστιανισμό και όλες τις θρησκείες Θεό? Όταν η χριστιανική μας πίστη είναι πίστη εις ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό. Για ποιον λόγο να δεχτεί η Εκκλησία να τυπλοφορούνται όλα τα βιβλία των θρησκευτικών με τη λέξη θρησκείες και να μην έχουν χριστιανικούς τίτλους όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα βιβλία? Το ελληνικό κράτος όμως, αγαπητοί μου, είναι ένα συντεταγμένο κράτος με σύνταγμα και νόμους, και το ελληνικό σύνταγμα ορίζει για τους Έλληνες πολίτες ανάπτυξη της χριστιανικής θρησκευτικής συνείδησής τους και όχι της πολυθρησκειακής. Η επιβολή της πολυθρησκειακής δασκαλίας σε Ορθόδοξους Χριστιανούς αποτελεί κακοδοξία και χριστομαχία, αλλά και ταυτόχρονα παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και των κηδεμόνων τους. Και ρωτούμε τους υπεύθυνους του Υπουργείου και τους συνεργάτες τους θεολόγους. Συνειδητοποιούν ότι παραβιάζουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως όχι μόνο των γονέων και των μαθητών, αλλά και των θεολόγων που διδάχτηκαν ορθόδοξη θεολογία στις θεολογικές τους σχολές και έχουν πρόβλημα συνειδήσεως
όταν τους δίνουν εντολή να διδάσκουν τους μαθητές τους πολυθρησκεία που αποδομεί την πίστη και όχι ορθοδοξία που την εμπνέει. Αγαπητοί μου, επειδή κάποιοι καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας, επειδή αντιστέκεται σε όλη αυτή την πρωτόγνωρη και πρωτόγονη πνευματική συγχωρά για την οποία ευθύνεται το Υπουργείο Παιδείας και η Συνοδεία του, θα θέλαμε να τους πούμε ότι η Εκκλησία πράττει το χρέος της σύμφωνα με το καταστατικό της χάρτη και σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού που υπηρετεί. Διότι είναι βέβαιο ότι αν συμφωνήσει με τη διδασκαλία της πολυθρησκείας στα σχολεία, πολύ σύντομα θα έχουμε στην κοινωνία μας πολίτες με διαθρησκειακή και όχι με χριστιανική συνείδηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος! Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το πνευματικό τους έγκλημα όσο και αν προσπαθήσουν. Όσες συμμαχίες, μεθοδεύσεις, πιέσεις, διώξεις και αν κάνουν. Διότι ο ίδιος ο Χριστός προστατεύει την πίστη του ακόμα και όταν εμείς αδρανούμε. Όχι στα νέα θρησκευτικά! Όχι στα νέα θρησκευτικά! Όχι στα νέα! Πρέπει και καλούμε να κατανοήσουν οι ελάχιστοι θεολόγοι, τους καλούμε και όποιοι άλλοι συνεργάτες ή προστάτες τους που συμμαχούν με την πολιτεία σε αυτό το ανίερο, ανορθόδοξο και αποδομητικό της έργο, ότι η πολυθρησκεία σημαίνει οπισθοδρόμηση στις προ-Χριστού εποχές και ότι έχουν ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων για την ανεπανόρθωτη πνευματική ζημιά που επιφέρουν στα παιδιά του ελληνικού λαού. Είναι ορθόδοξη παιδεία και όχι παιδεία. Είναι σαφέστατο ότι το πλαίσιο της πολυθρησκειακής διδασκαλίας εναντιώνεται στη θεολογία που διδάσκεται στις ορθόδοξες θεολογικές σχολές στη χώρα μας, αλλά πρώτα απ' όλα στο νόημα της διδαχής του κομιστή της πίστεώς μας στην Ελλάδα, Αποστόλου Παύλου, ο οποίος συνδέει τη σωτηρία και τον πνευματικό αγιασμό του χριστιανού με την αλήθεια της πίστεως και ζητά από τους πιστούς να σταθούν στέρεοι και αμετακίνητοι, κρατώντας σφιχτά τις παραδόσεις που έχουν διδαχθεί είτε με προφορικό είτε με γραπτό λόγο. Είναι επίσης ξεκάθαρο το νόημα της παραγγελίας που δίνει στους πιστούς, όταν τονίζει να μην αφήνουν τους εαυτούς τους να παρασύρονται από λογής λογιών διδασκαλίες ξένες και διαφορετικές από τη διδασκαλία του Χριστού. Έξω το ψευτόθρησκο Ισλάμ! Αν ο καθένας μπορούσε να προσθέτει ή να αφαιρεί κατά το δοκούν στην χριστιανική διδασκαλία ξένες προς την πίστη διδασκαλίες, τότε γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί τόσο απόλυτη στάση στην επιστολή του, τονίζοντας ότι κάθε ένας που δεν μένει μέσα στη διδασκαλία του Χριστού δεν έχει τον Θεό μαζί του. Πρόβλημα θεολογικό όμως υφίσταται και ως προς την αποδοχή των θρησκειών και των θεών τους στο πλαίσιο που τους παρουσιάζουν ως ισότιμους με τον αληθινό Θεό. Η εφαρμογή και σε αυτό το σημείο της φιλοσοφίας του σχετικισμού που ακολουθεί η σημερινή η σύγχρονη μετανεωτερικότητα και συνεχίζει κατά γράμμα και η πολυθρησκειακή αγωγή, αν μην πάει πίσω κι αυτή στον μοντερνισμό, δεν συμφωνεί με όλα αυτά η χριστιανική θεολογία. Η αγιογραφική και εκκλησιαστική παράδοση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Οι θεοί των θρησκειών αποτελούν είδωλα
Έτσι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να διδάσκεται σε χριστιανούς η λατρεία του τριαδικού Θεού δίπλα-δίπλα, ισότιμα και εισάξια με τη λατρεία των ειδώλων, ως να πρόκειται μάλιστα για τον ίδιο ή τον κοινό Θεό, ή ως να είναι η πίστη στον τριαδικό Θεό εισάξια και ισότιμη με την πίστη στα ίδωλα. Η θέση του νέου προγράμματος, η αφετηρία του θα έλεγα καλύτερα, ότι πρέπει να διδάξουν σε όλα τα παιδιά όλες τις θρησκείες, είναι εντελώς προβληματική. Δεν υπάρχει πιστική, επιστημονική επιχειρηματολογία για τη διδασκαλία της θρησκευτικής αγωγής σε μαθητές με τη μορφή αυτής της συγκεκριμένης ανάμεικτης και πολτοποιημένης πολυθρησκευτικής διδασκαλίας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτοί βρίσκονται, οι μαθητές δηλαδή, βρίσκονται στο πνευματικό επίπεδο του δημοτικού και του γυμνασίου και δεν έχουν κριτική ικανότητα για να αξιολογήσουν το ωφέλιμο από το βλαβερό, το σωστό από το λάθος, το αληθές από το ψεύτικο. Ο σχετικισμός που εκπέμπει και εμπνέει η πολυθρησκευτική αγωγή γεννά την ατομική θρησκεία και σε τελική ανάλυση τον μηδενισμό, την αμφισβήτηση και το χάος στις ψυχές των μαθητών. Πρόκειται δηλαδή για μια αγωγή που ενώ υποστηρίζει ότι επιδιώκει το σεβασμό της ταυτότητας και της ετερότητας, στην πραγματικότητα απαξιώνει και ισοπεδώνει την πίστη των μαθητών, διότι καταργώντας την ταυτότητα δεν μπορεί να υπάρχει ετερότητα. Αυτό που επιδιώκεται τελικά κατά τη δική μας εκτίμηση με αυτό το πολυθρησκευτικό πρόγραμμα είναι η αποξένωση των Ορθοδόξων μαθητών από τη θεολογική βάση της πίστεώς τους. Διότι μια διαστρεβλωμένη διδασκαλία οδηγεί σε μια διαστρεβλωμένη πίστη ή κακοδοξία και μια διαστρεβλωμένη πίστη οδηγεί το μαθητή σε λάθος πορεία κατά την οποία διακυβεύεται η πνευματική του ολοκλήρωση. Ένα μάθημα λοιπόν με τα χαρακτηριστικά της πολυθρησκευτικής διδασκαλίας, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις να λέμε όλοι μας και να αποδεικνύεται από όλους μας ότι ο στόχος αυτού του μαθήματος δεν είναι πλέον θεολογικός. Δεν έχει σχέση με μια υγιή μορφή διδασκαλίας που στοχεύει στον εν Χριστώ καλλιεργημένο και εγκεντρισμένο άνθρωπο. Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος, αγαπητοί μου, δεν έχει εφαρμοστεί τέτοιος ακταρμάς. Εκεί όμως, στα ευρωπαϊκά κράτη, δεν έχουμε σκληροπυρηνικές ή ιδεολειπτικές νοοτροπίες στον χώρο της παιδείας. Η παιδεία εκεί ανήκει στο λαό και χρησιμοποιείται για αγωγή και μόρφωση και όχι για παραμόρφωση και προπαγάνδα. Εκεί υπάρχει πολιτισμένος διάλογος και εμπιστοσύνη της πολιτείας έναντι των χριστιανικών ομολογιών, καθώς στις περισσότερες χώρες οι χριστιανικές κοινότητες έχουν όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον να συγγράφουν αυτές τα προγράμματα και τα βιβλία που θέλουν να διδάσκονται τα μικρά τους μέλη στο σχολείο. Και στο δικό μας κράτος συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, αλλά μόνον
για τις θρησκευτικές μειονότητες και όχι για τους ορθοδόξους μαθητές. Έσκος! Έσκος! Θρησκευτικά! Όχι στα νέα! Θρησκευτικά! Όχι στα νέα! Θρησκευτικά! Έτσι όμως, όπως πάρα πολλοί έχουν αναδείξει το θέμα αυτό, καταστρατηγείται η συνταγματική αρχή της ισονομίας. Γι' αυτό και έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όλος ο ελληνικός λαός, κυρίως όμως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αναμένουν μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και κάποιους Μητροπολίτες την απόφαση. Αυτό που είναι ανάγκη να κατανοηθεί είναι ότι το πρόβλημα των νέων πολυθρησκευτικών θρησκευτικών είναι ένα τεράστια σημασία πνευματικό θέμα, διότι με αυτό εγγενιάζεται μια βίαιη αλλαγή του θρησκευτικού και πολιτισμικού τοπίου της χώρας. Με αυτά τα προγράμματα πολύ σύντομα θα γίνουμε μια χώρα χωρίς ηθικοκοινωνικές ρίζες και βάσεις, χωρίς αρχές, αρετές, πρότυπα και αξίες. Η απουσία όλων αυτών των αναγκαίων για τη συνεκτικότητα μιας κοινωνίας πνευματικών στοιχείων και θεμελίων πληγώνει και δηλητηριάζει οντολογικά τους νέους, καθώς ευνοεί παρενέργειες υψηλού βεληνεκούς, όπως ανηθικότητες, αδικίες, έρηδες, παραβατικότητες και άλλα ανεπιθύμητα κακά. Στο πλαίσιο αυτό και ήθελα να το προσέξετε αυτό, καταγγέλνουμε και καταδικάζουμε την τελευταία παρέμβαση, την τελευταία επίθεση εναντίον της πίστεώς μας από το Υπουργείο Παιδείας. Τι έκανε το Υπουργείο Παιδείας? Αφαίρεσε από τον οργανισμό του, τώρα έγινε αυτό, τις μέρες αυτές τελευταίες, λίγο πριν το συλλαλητήριο. Αφαίρεσε λοιπόν από τον οργανισμό, ή αλλιώς θα λέγαμε από τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπήρχε ως σκοπός του Υπουργείου η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Αφαίρεσε λοιπόν το θρησκευτικής συνείδησης. Με βάση όσα είπαμε, δικαιολογούνται πλήρως οι γονείς όταν ισχυρίζονται ότι δεν έχουν άλλη λύση παρά να επιστρέφουν τα βιβλία στο Υπουργείο έως ότου αποφασίσει το Υπουργείο. Πρώτον, να αποσύρει τα νέα προγράμματα και βιβλία. Όπως ήδη ακούστηκε, να επαναφέρει τα παλαιά προγράμματα και βιβλία. Και τρίτον, να συνεργαστεί με την Εκκλησία, την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και με ειδικούς παιδαγωγούς και θεολόγους και από τις θεολογικές εκκλησίες, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ιδιαίτερες επιλογές, για τη συγγραφή νέων προγραμμάτων και βιβλίων που αφενός να βασίζονται στα παλαιά, τα δοκιμασμένα προγράμματα και βιβλία και αφετέρου να συνάδουν με την ορθόδοξη πίστη των παιδιών μας. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι τα σωματεία που συνεργαστήκαμε μαζί με όλο το λαό που συμπαραστέκεται στον αγώνα μας, δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να διαδηλώνουμε μέχρι ότου να δικαιωθούμε. Ποτέ! Μπράβο! Ποτέ!
δικαιωθούμε! Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη μεγαλειώδη διαδήλωση. Όλους όσους εργάστηκαν, εμφανώς ή αφανώς, για την επιτυχία τους, για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, και όλους εσάς που συμμετέχετε ο καθένας ξεχωριστά και προσωπικά στο εκκλησιαστικό εμείς που ζούμε σήμερα. Ο Θεός με θυμώνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον καθηγητή κύριο Αρεράκη για τη σπουδαία αυτή ομιλία.